Σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Τα διαφορετικά πρόσωπα της βίας» διοργανώνει ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με διάφορους φορείς με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την πραγματοποίηση επίδειξης αυτοάμυνας από το Via Stop, ενώ λίγο αργότερα η θεατρική ομάδα Άνω Θρόσκο και Θέατρο Πολιτών έδειξαν στους μαθητές των λυκείων της πόλης διάφορα σκετσάκια που αφορούσαν τη βία κατά των γυναικών. Λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε σύνδεση μέσω Skype με τη Metropolitan Police Service, την πρώην Scotland Yard στο Λονδίνο, όπου την ίδια ημέρα πραγματοποιείται η αντίστοιχη εκδήλωση βίας κατά των γυναικών. Φέτος είναι σημαντικό, το μήνυμα είναι ότι δεν θέλουμε ο κόσμος να έρθει σε μας. Εμείς πλησιάζουμε τον κόσμο, ήρθαμε κοντά τους για να τους ενημερώσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό και μεγάλο έγκλημα, θα λέγαμε. Είναι έγκλημα η βία κατά των γυναικών. Μία στις τρεις γυναίκες στην Ελλάδα υπόκεινται σε βία. Οι γυναίκες αυτές πρέπει να σταματήσουν οι στερεοτυπίες. Δεν είναι γυναίκες αμόρφωτες, είναι γυναίκες από δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άνω μορφωτικού επίπεδου. Οι άντρες που κάνουν βία, κάνουν βίες πράξεις εναντίον των γυναικών, και αυτοί το ίδιο είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου, δεν είναι άνεργοι. Ένα στους 10 μόνο άνδρες είναι άνεργοι. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να περάσουμε σήμερα το μήνυμα στις γυναίκες οι οποίες υφίστανται οποιαδήποτε βία, είτε από τον σύντροφο, είτε από τον σύζυγο, τον εργοδότη. Αν έχετε την τσάντα χειαστή και προσπαθήσει κάποιος να σας κυβάρει για τον αφήνω, έρχεται τώρα και μου τραβάει την τσάντα. Δεν προσπαθώ να χτυπήσω, γιατί δεν ξέρω τι κάνει. Μπορείς να άλλο και ένα μακατά ένα χέρι. Βγαίνω από την τσάντα. Τράβηξε την και τρέχω από την άλλη μεριά. Ας την πάρει την τσάντα. Ας την πάρει την τσάντα. Μην κρατάτε κόντρα. Γιατί αν κρατήσει κόντρα και τραβολογάω με την τσάντα, θα τη σέρνω. Θα τη σέρνω. Μου έκανε εντύπωση το σκετσάκι που κάναμε εδώ πέρα με έναν κύριο, ο οποίος μας ξάπλωσε κάτω και μας έκανε διάφορες κινήσεις τις οποίες μπορούμε να μάθουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Μας είπε επίσης ότι το κυριότερο είναι να μην τρομοκρατιόμαστε και πρέπει να τον ευθυνιάζουμε. Π.χ. παραδείγματος χάρη, όταν ο άλλος πάει να μας πάει την τσάντα, εμείς να μην αρχίσουμε να πανικοβαλόμαστε, να φωνάζουμε κτλ. Απλά να κάνουμε αυτό που μας ζητάει και να φύγουμε. Ότι, ας πούμε, ακούσαμε διάφορα περιστατικά που ήταν πολύ τραγικά και πολύ να κάνουμε κάτι να τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά και να μην υπάρχει βία. Το μήνυμα που θα στείλω σε όλες τις κοπέλες είναι να μην το βάζουν κάτω και οτιδήποτε και να συμβαίνει στους να μιλάνε, έτσι ώστε παίρνουν βοήθεια από διάφορους ανθρώπους που είναι κατάλληλοι σε αυτό, να μην τα παρατάνε και γενικά να μιλάνε. Να μην μετανιώνουμε και να εκδηλώνουμε αυτό που βλέπουμε.